Ο κόσμος σε γνώρισε μέσω του Big Brother. Η αλήθεια είναι ότι γνωρίζαμε ένα τραγούδι σου, το αγαπήσαμε, αλλά δεν γνωρίζαμε καλά εσένα. Γι' αυτό ακριβώς μπήκα στο Big Brother. Βρήκα το κλειδί στην πόρτα σου επάνω. Μπήκα για να δω με σένα τι θα κάνω. Το Survivor ενδεχομένως θα έμπαινες. Κοίταξε, αν δεν έκανα το Big Brother, ναι, θα μου τέριαζε το Survivor. Γιατί είμαι αθλητική, έτσι, μου αρέσει να αγωνίζομαι. Θα ήθελα να χάσω και 2-3 κιλά παραπάνω. Καλύτερα να μην προσπαθώ τώρα μόνη μου. Εκεί πέρα θα γινόταν κατευθείαν. Αλλά ένα reality, ένα show που θα ήθελα να πάω θα ήταν το Just. Γιατί έχει να κάνει με το τραγούδι. Δηλαδή, νομίζω σας έδειξα το χαρακτήρα μου, σας δείξω ότι ξέρω και να τραγουδάω. Με ποια παιδιά, έτσι, με ποιους ανθρώπους κρατάς επαφή από τον Big Brother? Με τη Χριστίνα, την Ορφανίδου. Είμαστε σχεδόν κάθε μέρα μαζί. Με την Αφροδίτη. Αυτά. Με το συμπαίκτη που ήρθες πιο κοντά? Μέσα στο παιχνίδι. Ήταν ο Δημήτρης. Ναι, το Δημήτρη. Κρατάτε επαφή? Όχι, δεν μιλάμε πλέον. Γιατί? Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Νομίζω ότι κάποιοι άνθρωποι έρχονται στη ζωή σου και εσύ στη δική τους για ένα χρονικό διάστημα. Με τον Δημήτρη είχα βρει το άλλο μου μισό μέσα στο σπίτι. Βγαίνοντας από το σπίτι λοιπόν, ο καθένας έχει τις παρέες του, τους φίλους του, τις οικογένειάς του. Στην αρχή κάναμε παρέα. Μετά δεν ταιριάξανε τα πράγματα, ρε παιδάκι μου. Κεφάλαιο Άννα Μαρία. Εγώ θεωρώ ότι μπήκε μελετημένη. Δηλαδή, πιστεύω ότι τότε που πριν ήμουν η πρώτη παίκτρια που εμφανίστηκε στην τηλεόραση με δημοσίευμα ότι η Σοφία Δανέζη μπαίνει μέσα στο Big Brother. Άρα, γνωρίζοντας ότι θα μπεις εσύ, δεν θα ψάξεις ποια είναι η Σοφία Δανέζη. Σαφέστε. Ωραία. Τέλος πάντων, εγώ θεωρώ ότι έψαξε κάποιους. Όχι και όχι μόνο η Άννα Μαρία. Όλοι θα μπορούσαν, όλα τα παιδιά που μπήκανε μέσα θα μπορούσαν να ψάξουν. Γιατί ήμουν η πρώτη που εμφανίστηκε. Μπορώ να πω ότι όταν μπήκα μέσα στο ξενοδοχείο, είναι αυτό το ένα πράγμα που θα πω, γιατί δεν θα πω τίποτα άλλο. Κάποια στιγμή, επειδή είδα την κοπέλα, δεν ήξερα ποια είναι, την είδα τέλος πάντων σε ένα παράθυρο εκεί πέρα που ήμασταν. Και ρώτησα ποια είναι αυτή η κοπέλα. Και μου είπανε ποια είναι. Και πήγαν να ψάξω στο δικό μου το Instagram. Και με είχε μπλοκάρει. Ήμουν από πριν μπλοκ. Ναι. Άρα ήταν μελετημένη. Εγώ έτσι πιστεύω. Όσον αφορά εμένα. Ναι. Δεν ξέρω για τους υπόλοιπους. Έτσι πιστεύω. Είναι η δικιά μου γνώμη. Έτσι, με τα δικά μου, με αυτό που είδα. Αυτό που κατάλαβα. Γιατί όντως όταν την έψαξα. Γιατί την έψαξα. Και δεν έχω να πω ψέματα. Την έψαξα, με είχε μπλοκ. Τώρα δεν με έχει μπλοκ. Τώρα με έχει ξεβλοκάρει. Follow. Έγινε. Όχι, μωρέ, τι follow τώρα. Survivor είδες? Ναι, μόλις βγήκα, ότι έπρεπε να δω κι εγώ Survivor. Βεβαίως και έβλεπα Survivor. Με τον Τριαντάφυλλο, αφού είστε και στο ίδιο επάγγελμα, γνωρίζεστε, έχετε συνεργαστεί? Πολλές φορές έχουμε συνεργαστεί και μόλις βγήκε, του στείλα και μήνυμα. Συγχαρητήρια, μέχρι εκεί που έφτασε. Ο κόσμος τον κράτησε, τον αγάπησε. Βεβαίως έβλεπα και έχω πολύ καλή σχέση. Τώρα δεν μιλάω κάθε μέρα, αλλά. Ο Τριαντάφυλλος ήξερε ότι θα μπω και στο Big Brother. Το είχα πει από πριν. Και τι σου είχε πει? Να πας, κορίτσι μου, συγχαρητήρια. Πάνω τη τέτοια. Ξέρεις τώρα, ο Τριαντάφυλλος που όμορφος Τριαντάφυλλος που έχουμε γνωρίσει στην τηλεόραση.